Δημήτρη, νομίζω ότι. Κάτσε. 1,5 μήνα μετά τις εκλογές, ρε Δημήτρη. Δεν έχω μιλήσει εγώ μετά. Και περιμέναμε 15 μέρες, ας πούμε, να έρθει ένα κείμενο, ξανά να έρθει ένα κείμενο. Λέω 1,5 μήνα μετά τις εκλογές. Ξέρουμε ότι πότε γίνεται η παραγωγική συνδιάσκεψη και είμαστε συνέχεια σε μια διαδικασία που δεν μπορούμε να απαντάμε. Νίκο, 15 μέρες μετά τις εκλογές, εγώ έδωσα 8 γραμμές που πρέπει να τοποθετούν. Πρώτον, απορρίφθηκαν, λες και δεν τρέχει τίποτα. Τώρα ξαναήρθαμε με αυτά τα θέματα στην ουσία. Δεν απορρίφθηκαν, αλλά δεν πειράζει. Κάτσε, Δημήτρη, εδώ είμαστε το πρωί. Ήρθαν που να ήρθαν εδώ. Να πάω λίγο στα παρακάτω για να συνθέσουμε. Αλλά λέω ότι εδώ δεν μπορούμε να συζητάμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν το καταλαβαίνω. Μα τι να συζητάμε. Αυτό εδώ δεν είμαστε. Εδώ προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Δεν είναι θέμα να συνεννοηθούμε. Δεν συνεννόηση για να μου λέει ο άλλος ο Τσίπρας πρότεινε και τα λοιπά. Ήταν ένα κομμάτι ολόκληρο για το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Τίποτα άλλο. Πες μου τι άλλο υπάρχει, ρε Δημήτρη, επειδή το κάνεις θέμα. Να σου πω λοιπόν τι άλλο. Ότι πρέπει να σηκώσουμε το ασφαλιστικό, ότι ο Έλλη κέντρο Παπανδρέου και απαντάει στον Παπανδρέου εκείνη τη στιγμή και δεν βάζει το θέμα ποιο πάμε, τι πάμε να κάνουμε για το ασφαλιστικό. Λέει ότι αν θέλει να σηκώσει το ασφαλιστικό, πάμε να σηκώσουμε τώρα. Εντάξει που συζητάμε. Πραγματικά ότι αν συζητάμε στους τύπους τον δέχομαι έτσι όπως το κάνω. Πάμε παρακάτω λίγο. Υπάρχει απόφαση την πήρατε. Εγώ την έδωσα. Την πήρατε τη χθεσινή απόφαση. Εγώ δεν φταίω. Στα προηγούμενη απόφαση. Πώς σας φέραμε, δεν τη διαβάσατε. Αλλά αν συζητάμε σαν να σου πει τώρα τι πάει. Δεν συζητάμε σαν να σου πει. Έτσι μιλάει πάντα ο Γαλάς. Τώρα τι έγινε. Πάμε λοιπόν στα συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτά που ζητάμε όλοι τόσες πολλές μέρες εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς είμαστε με το κείμενο Μπανιά Σαπουνά. Έτσι, θεωρούμε ότι αυτό το κείμενο μπορεί να είναι ένα κείμενο το οποίο να κατέβει στον κόσμο κάτω. Θεωρούμε το στοιχείο, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, πάρα πολύ κρίσιμο το ποιος εκφωνεί και παράγει καθημερινά πολιτική, γιατί αυτό είναι ο πολιτικός οργάνων. Το πρώτο και κύριο πράγμα είναι αυτό. Όλα τα άλλα, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι ψευδεστήσεις ζητημάτων ή δευτερεύουσες πέρας, για να μην πω τη λέξη ψευδέστηση. Δεύτερο πράγμα, το ενδιάμεσο όργανο είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει, είναι σοβαρό, σημαντικό κλπ. Και είναι και δημοκρατικότατο δηλαδή. Και βέβαια το τρίτο πράγμα σχέση με τα μέλη, καλό είναι και θετικό θα είναι να έχουμε την αρρύθμιση των συστατών του ενεργού μέλους, που αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνω εγώ τα τόσα χιλιάδες μέλη μου να του πω ελάτε παιδιά σαν πρόβατα είσαστε έτσι κλπ. Να υπάρχει το στοιχείο ή να επανακαθοριστεί. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα πολιτικά που μας, νομίζω ότι μας καίνε όλους και το συναρτημό της αυτό το καίνε, εμείς λέμε το εξής ότι μακάρι τα πράγματα να μας διαψεύσουν, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε ένα συνδιάσκεψη, θα την πούμε, δεν ξέρω, ένα όργανο, κάτι το οποίο είναι σαν τον πιο δημοκρατικό, το οποίο να αποφασίσει γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Δεν νομίζουμε ότι σε 10 μέρες θα έχουμε τοποθετήσεις και αποφάσεις γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Από το Γενάρη θα έχουμε θέματα πολλά, έτσι, δεν είναι θέμα προφητείας, είναι θέμα του το ποια προβλήματα εμφανίζονται. Και από την άποψη πιστεύω, ας πούμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση, γιατί δεν τίθεται κανένα θέμα διάσπασης. Το θέμα το οποίο τίθεται, πραγματικά δεν τίθεται παλέφη, το θέμα το οποίο τίθεται είναι το σάπισμα. Το σούσιμο στον χρόνο, η μη πολιτική άποψη και όλα αυτά τα ζητήματα, αυτό το οποίο δημιουργείται είναι σάπισμα. Έτσι, και αν θα υπάρξουν θέματα έξω στην κοινωνία και θα μπορούσε να απαντήσει ή το ένα σου βήμα θα ακυρώνει το προηγούμενο ή το επόμενο, αυτό το πράγμα είναι πραγματικά έτσι, κανόνας, όρος για να σαπίσει ή να διαλυθεί σιγά 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 αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό τουλάχιστον εμείς δεν θα το θέλαμε.